Λοιπόν, επιστροφή εδώ του πιεστηρίου. Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης του Λαγωνής λέει και ο κύριος Φορτσάκης θα ήταν καλός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Βάζει ιδέες τώρα καινούργιες. Εσύ μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Κενά δαιμόνια. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο φίλος μας Σπύρος, επειδή διαβάζουμε μηνύματα από το εξωτερικό με τα στοιχεία του εδώ πέρα, λέει καλύτερος για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Κυριάκος. Ο Στέλιος από το Μαρούσι λέει αποκλειστικές συζητήσεις. Διαβάζω μηνύματα μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, όχι για τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε μετά τα υπόλοιπα. Οι αποκλειστικές συζητήσεις για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, αλλά αποσκοπούν στον αποπροσανατολισμό του από τα πραγματικά προβλήματα. Το ποιος θα είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης νομίζω ενδιαφέρει πολύ. Μα και η συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς, με τη διαφάνεια. Γιατί ουσιαστικά αφορά τον πιθανό επόμενο πρωθυπουργό. Ενδεχομένως, ναι. Και λοιπόν, την πολιτική η οποία θα ακολουθήσει. Και τις προτάσεις που θα κάνει. Από το Αγρίνιο συμπατριώτη της Ασκίας Αλμά, εδώ ο Χρήστος, λέει, αφού λέει τα καλά του λόγια, τον ευχαριστούμε. Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να βγει από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε αυτό δημοκράτες νομίζω, εκεί στα Αγρίνια. Αυτό νομίζω και θα συμβεί έτσι κι αλλιώς. Από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε ξανά στον κύριο Δέδε. Εσείς έχετε καμιά προτίμηση απέναντί σας? Εγώ δεν έχω καμία προτίμηση. Απλώς διείδα σήμερα από τις δηλώσεις του κυρίου Βαγγέλη Μεϊμαράκη ότι είπε χαρακτηριστικά, γιατί μ' αρέσει η ελληνική γλώσσα, ότι οι υποψήφοι, εννοούσε όχι όλοι μας, εκείνοι, οι άλλοι. Ναι, ότι υπάρχουν θέσεις που μπορούν να καλύψουν στη Νέα Δημοκρατία, άρα εξαιρεί τον εαυτόν του. Άρα λοιπόν εγώ προτείνω, θεωρώ ότι θα βάλει υποψηφιότητα, είναι σίγουρο αυτό από τη μια πλευρά και πιστεύει ότι θα είναι και αυτός ο προεξάρχων αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι νομίζω ότι ερμηνεύω τα λόγια του. Εκεί ο κόσμος περιφερειάς σας τι λέει, τι περιμένει? Όσο αφορά τα μέτρα, τώρα, τα μέτρα όλα αυτά. Κοιτάξτε, ο κόσμος όπως γνωρίζετε έτσι πανελλήνιος, αλλά και η περιφέρεια είναι μαγκωμένη. Έχουν δώσει πίστοση χρόνου στον Αλέξη τον Τσίπρα και γενικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουν ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Βεβαίως αναμένουν το παράλληλο πρόγραμμα, αγαπητέ Μάκη Κουρή, το παράλληλο πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά προσδίδει μία θετική ενέργεια στον κόσμο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει προς τα κάτω, βλέπει προς το λαό και όχι προς εκείνους οι οποίοι ουσιαστικά ελλειμμένονται το δημόσιο και την ελληνική οικονομία, και τα παραδείγματα τα βλέπαμε σήμερα και χθες. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν ο κόσμος έχει αναμένει κάτι καλύτερο από την σημερινή κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Κύριε Σαρμά, ποια είναι η αρχηγός? Τι θα υποσχεθείτε στον ελληνικό λαό? Και εγώ επίσης θα ήθελα να ρωτήσω ότι καινούργια ηγεσία, τι θα αλλάξει. Μαζί να ρωτήσω για την άποψή σας, αν μου επιτρέπεις Μάκη, επειδή ο κύριος Τζιτζικώστας φαίνεται πως έχει μια σημαντική δυναμική στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό ακούω τουλάχιστον και από στελέχη του κόμματος. Το μοντέλο αρχηγού, ο οποίος δεν θα είναι βουλευτής, θα δυσκολέψει ενδεχομένως τη δουλειά ενός κόμματος σε εξωματική αντιπολίτευση ή νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει λειτουργήσει και εδώ σε άλλα κόμματα πιο μικρά βέβαια, αλλά και σε άλλες χώρες. Διαρχία, όπως ο Ρέντς. Προφανώς το ιδανικό είναι κανείς που είναι αρχηγός σε κόμματα κοινοβουλευτικά να είναι και βουλευτής. Όμως αυτό δεν αποτελεί κόλλημα όταν η βάση επιλέξει έναν αρχηγό που δεν είναι βουλευτής. Λύσεις βρίσκονται. Λοιπόν, το έχουμε δει στην Ελλάδα, δεν το έχουμε δει. Να σας πω λοιπόν. Ναι, αλλά σαν μικρό κόμμα αυτό. Είναι ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση, καλώς ένα πιο μικρό κόμμα. Να σας πω λοιπόν για την επόμενη μέρα τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο πράγμα πρέπει να δώσει μια μάχη για να απενοχοποιήσει την ιδεολογία της στην Ελλάδα, που μόνο εδώ συμβαίνει αυτό, και να εξηγήσει πώς η ελεύθερη οικονομία που πιστεύει είναι κυρίαρχη σε όλο τον κόσμο και να επισημαίνω εδώ τώρα και να δώσει μόνη της μάχη μέσα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να διορθώσει τις τρευλώσεις της ελεύθερης οικονομίας. Δεν μπορεί να χαρίζουμε την ευαισθησία στην αριστερά να διορθώσει τις τρευλώσεις της ελεύθερης οικονομίας. Βεβαίως αυτό το μοντέλο κυριάρχησε σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως η συσσόρευση του πλούτου στους λίγους και εμένα με ενοχλεί και δεν θα τα αφήσω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά να θέλει να διορθώσει τη δική μου ιδεολογία που δεν είναι δική του δουλειά. Δική του δουλειά είναι κυβερνήσει αριστερά. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσω μια μάχη να διορθώσω, να κάνω πιο κοινωνικό το φιλελεύθερο μοντέλο. Πραγματικά εκεί που έχω κρατική παρέμβαση να πιάνει τόπο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το που λέτε. Η Νέα Δημοκρατία πότε το παρουσίασε στα χρόνια που κυβέρνησε? Είναι εφικτό. Θα σας πω τώρα γιατί πιθανότατα να μην το έκανε, γι' αυτό και είναι ενοχοποιημένη. Δεύτερον, αφού ξεπεράσουμε αυτό με την ιδεολογία μας, να πάμε στα πραγματικά που μας χρέωσε ο κόσμος.
θεωρώ ότι μας χρέωσε τη διαφθορά και τη διαπλοκή αυτά τα χρόνια. Και πρέπει να σας πω σήμερα, εγώ που ανήκω στη νεότερη γενιά πολιτικών, ότι έχω μηδενική ανοχή στην διαφθορά και στην διαπλοκή. Επομένως, συνάδελφε, δεν χρειάζεται τώρα να αναλώνουμε την ώρα μας στο τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Πάμε εδώ μπροστά. Όταν θα φέρνετε μέτρα που θα αφορούν και πρωτοβουλίες στην καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς στην Ελλάδα, θα είμαστε δίπλα. Με την εμπειρία σας που έχετε περάσει από Υπουργεία, είναι εύκολη. Είναι λόγος σημαντικός και διαφορετικός. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Έγινε, δεν έγινε. Δεν έγινε. Γιατί στο φάρμακο δεν έγινε. Θυμάστε το πάρτι, δεν τέλειωσε. Επιθυμία μας. Αλλά απλώς ήταν πάρτι, τελείωσε ή ήταν η λόγω ότι δεν έχουμε λεφτά και μειώθηκε η δαπάνη. Δεν έχει σημασία αν το δείτε στη συζήτηση. Μειώθηκε η δαπάνη. Μήπως μειώθηκε η Μαρία, μήπως μειώθηκε η δαπάνη. Γι' αυτό σταμάτησε το πάρτι. Από 6,5 το φτάσατε 1,8. Και επίσης, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, αφωνώ απόλυτα. Και επίσης, είδατε πως συμφωνώ, έχει σημασία. Όπου είναι πολύ σημαντικό. Όπου έγιναν θετικά βήματα. Αλλά δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Σήμερα, Μαρία, μάχω από τις τηλεοράσεις ότι από το ένα νοσοκομείο δανείζεται άλλο για γάζες. Και επιπλέον συνέβη το τραγελαφικό, το πάξιο περίεργο, να μειώνεται σημαντικά η φαρμακευτική δαπάνη και ταυτόχρονα να αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων. Αυτό έγινε, δεν έγινε επί δικής μου θητείας. Έγινε πάντως, έτσι έγινε την προηγούμενη περίοδο. Και χωρίς λόγο. Και τώρα για να κλείσω την Νέα Δημοκρατία. Πάντως έγινε. Άρα, ιδεολογία. Δεύτερον, μηδενική ανοχή διαφθορά. Και τρίτον, δεν πρέπει να είμαστε ένα κόμμα χρεωμένο στους πλουσίους. Γιατί μας αδικεί. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο πολύ συγκεκριμένα ότι είμαστε ένα κόμμα με κοινωνική ευαισθησία, να πούμε πότε το έχουμε κάνει αυτό. Μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι που κυβέρνησαν πριν 5, 6, 7 χρόνια αυτό που περιγράφεται τώρα και να είναι πιστευτό από τον κόσμο. Γιατί τα πρόσωπα, εγώ επιμένω, έχουν μια σημασία και τα πρόσωπα. Ωραία, κύριε Ξενάκη. Αφού θέλετε να είμαστε πολύ με γωνίες στο λόγο μας, ναι. Σας ξαναείπα. Όχι γωνίες. Όχι, με γωνίες. Ναι, ναι. Με γωνίες. Να είστε ευθύς καλύτερα. Έτσι. Ποιος λέει τι. Ποιος λέει τι. Αυτό ξεχνάμε. Κάτι αξιοπιστέχει ο καθένας. Ακριβώς. Διότι αν είσαι 5, 10, 20 χρόνια βουλευτής και δεν έχεις κάνει καμία μεταρρύθμιση, δεν μπορεί να έρχεσαι σήμερα να κάνεις το μεταρρύθμιση. Αν πει, αυτό λέμε. Αυτό σημαίνει. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Είναι οι άνθρωποι που όπου πέρασαν τίμησαν τις θέσεις. Και να πω και κάτι χρήσιμο για την κουβέντα. Επειδή ο κόσμος μας ακούει σήμερα, για να μην γινόμαστε κουραστικοί, τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ έχω πει ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μας χωρίζει άδυσος. Και επειδή πέραν τη πολιτική. Απόψε με αυτά που λέτε. Είναι άλλη φωνή από τη μέση το φωνή τη Νέα Δημοκρατία. Η δική σα φωνή είναι άλλη από τη μέση. Σα φέρνω τα μπέλα. Είναι καιρό να κάνουμε καινούργια διεύρυνση. Λοιπόν, ακούστε. Σήμερα, ένα επενδυτή που στην Αμερική βρίσκεται, στην Γερμανία βρίσκεται, όπου βρίσκεται, θέλει πολιτική σταθερότητα. Ερχόμαστε εδώ. Ο λόγο μα πρέπει να βοηθάει στην πολιτική σταθερότητα. Ακόμη και αν είμαστε αντιπολίτευση. Άλλο τι κάνουμε στη Βουλή. Και άλλο δημόσια. Η Ελλάδα είναι το σπίτι μας. Αν κάθε ώρα αρχίζουμε και προβλέπω καταστροφή, δεν προεξοφλεί την απόφαση του κόσμου στις εκλογές. Ό,τι και να πούμε. Εμείς δεν ασκήσαμε 8 μήνες ηρή κριτική. Ο κόσμος ψήφισε αυτό που ήθελε να ψηφίσει. Άρα λοιπόν πρέπει να εκπέμπει ο λόγος μας πολιτική ηρεμία και σταθερότητα. Δεύτερον, τι θέλει ο επενδυτής, θέλει πολιτική συνέχεια. Φοβάται, σου λέει, αν και αν σε 2 χρόνια, σε ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και διαφωνώ εγώ. Αν ο κόσμος αποφασίσει αλλιώς. Τι σημαίνει συνέχεια πολιτική. Να έχει ένα κράτος που γράψει κάτι, α πούμε, και να σεβαστεί στην Αμερική. Με τα νοσοκομεία, τα 3 τα πανεπιστημιακά. Θα πω κάτι. Ακριβώς. Στην Αμερική, αν αλλάξει η κυβέρνηση δημοκρατική με τους Ρεπουμπλικάνους, λίγα αλλάζουν στο κράτος. Επειδή εμείς εδώ δεν έχουμε. Αλλάζουν σε πολλά κοινωνικά. Ομπάμα ήρθε σε σύγκρουση. Και άλλαξε πάρα πολλά κοινωνικά. Αλλάζει η πολιτική. Δεν αλλάζει όμως τα βασικά στο κράτος. Ακόμα και εκεί θα από πλευρά γεωπολιτική ή φορολογική. Αλλά έχουν αλλάξει πολύ. Εκεί ο δήμαρχος του Σικάγου, αν κλέβει, θα πάει φυλακή. Τελειώσαμε. Έχουν κανόνες, έχουν δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Και ο πρόεδρος δεν είναι ανεξέλεγκτος. Έχει και βουλή και γερουσία και νομοσχέδια. Όταν γίνεται ένα σχηματισμό στην ίδια κυβέρνηση, οι δημόσιοι πάλι κατεβάζουν τα μολύβια και περιμένουν τι θα πει ο υπουργός. Είναι δηλαδή. Οι υπουργοί κατεβάζουν τα μολύβια. Και περιμένουν αν θα είναι ξανά υπουργοί, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ λόγο που μπορούμε να αυτονομηθεί η δημόσια διοίκηση. Κυβέρνηση. Πάντως ακούμε ένα λόγο από τον κύριο Σαλουμπά εντελώς νέο σε σχέση με το μέσο λόγο που έχουμε ακούσει. Δεν φανταζόμαστε καταθέσει υποψηφίου. Έχει ακουστεί και αυτό, έχει ακουστεί αυτό έτσι κατά καιρούς και όχι μόνο τώρα. Τώρα εννοώ και το λεπτό. Τι σημασία έχει αν πω εγώ αν θέλω να είμαι υποψήφιος. Σημασία έχει στην πορεία μας αυτό που λέμε
να φανεί από την αποδοχή των πολιτών ότι είναι περίπου σωστό. Είναι κοντά στο σωστό. Θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τα Νέα Δημοκρατικά, εσείς κύριε Χατζηδάκη, που είστε έμπειρο κομματικό στέλεχος για αρκετά χρόνια. Ναι, έχετε με τα εσωκομματικά στην αριστερά, άλλωστε έχουν την παράδοση. Με τα εσωκομματικά πιο πολύ από τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ όταν είδα ότι ο Βαγγέλης Μημαράκης, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα, ότι έβαλε τις διαδικασίες, ξεκίνησε τις διαδικασίες, ήμουν βέβαιος, όλοι είμαστε βέβαια, βέβαιοι ότι, εν πάση περιπτώσει, μπροστά του στο μυαλό του, αν όχι ευθέως, αλλά στο πίσω μέρος του κεφαλίου του, είχε και την υπόθεση της κατάθεσης της υποψηφιότητάς του. Mm-hmm. Πράγμα που είναι έτσι. Αλλιώς δεν θα προχωρούσαν οι διαδικασίες. Ένας Μημαράκης μέσα στο χώρο του κατάφερε. Μιλάγαμε για Νέα Δημοκρατία, η οποία θα ήταν κάτω από το 18%. Δημοσκοπικά. Ναι. Δημοσκοπικά, εντάξει, δημοσκοπικά ναι. Δεν είχαμε τίποτα. Ναι, δημοσκοπικά. Αλλά γενικότερα. Και την έφερε σε μια τέτοιου είδους αρκετή συσπήρωση, η οποία δεν πηγαίνει και περισσότερο από ό,τι φαίνονται τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, το βασικό θέμα είναι ότι χρειάζεται σίγουρα δημοκρατία σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα. Διότι αυτό μπορεί να βοηθήσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό. Ανάγκη έχουμε το πολιτικό σκηνικό να έχει. Πολιτικά κόμματα αρχών δεν θα προσδιορίζουν οι αντίπαλοι ποιος θα είναι ο αντίπαλος σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μείζον είναι να μπορούν τα πολιτικά κόμματα να, μέσα από τις διαδικασίες τους να και εσείς βάλατε στην ηγεσία της Δημάρ ένα πολύ νέο πρόσωπο. Εμείς κάναμε μια. Ένα νέο άνθρωπο. Φυσικά. Νομίζω ακριβώς την ηλικία του κ. Τζιζικώστα θα πρέπει να έχει 37 ετών. Πρέπει να είναι έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Την κάναμε την ηλικία μας. Ας πούμε, ένα πολιτικό σύστημα με ένα πρωθυπουργό 40 ετών, ένα αρχηγό αντιπολίτευση 37. Ένα αρχηγό του τρίτου κόμματος το 37 επίσης. Παρότι δεν είναι το θέμα της ηλικίας που δίνει όλη τη Δημάρ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παίζει κάποιο ρόλο. Ας πούμε, δεν σημαίνει πως εμείς είμαστε δίπλα, παρεμβαίνουμε, συμβάλλουμε σε κάθε περίπτωση. Προφανώς. Έτσι, σε κάθε περίπτωση αυτό. Αλλά ας μπουν και νεότεροι στα πράγματα για μήπως προκαλέσουν και την νέα γενιά. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση, ναι. Πρέπει πάντα. Τι? Διάδοχη κατάσταση. Ναι, ναι, φυσικά, δεν υπάρχει καμία βολία. Διότι μπορεί να φέρει και κάτι άλλο. Και είμαστε νεολαία. Και το μήνυμα είναι και το μέσο. Το μήνυμα είναι και το μέσο. Λοιπόν, άρα, δηλαδή, από τα πράγματα δεν μπορείς να περάσεις καινούρια μηνύματα, νέες εξελίξεις με ίδια πρόσωπα που στο μυαλό, στη συνείδηση, αν θέλετε, κάπου υπάρχει και μία αποδοχή. Άρα δες το και με άλλη, με την επικεφαλή σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Και εμείς, εν πάση περιπτώσει, στην προσπάθεια που κάναμε, ο Θανάσης Θεχαρόπουλος έδωσε αυτή του είδους την διάσταση και είμαστε ευχαριστημένοι. Λοιπόν, πάμε και να κλείσουμε το κύριο Καραδηγορίου. Πόσα λεφτά είσαι πλούσιος, Βαγγέλη? Αυτό το 1.500 ευρώ πλούσιος είσαι. Είναι πολύ σχετικό τελικά το ποιος είναι πλούσιος. Ναι. Όχι σε αισθήματα, σε λεφτά. Σε λεφτά. Ναι. Στην Ελλάδα νομίζω ότι όλοι έχουμε μια τάξη μεγέθους. Από εκεί και πέρα για να πούμε να φέρουμε τη συζήτηση στα πραγματικά δεδομένα. Νομίζω ότι η συζήτηση για την κλίμακα, πού θα είναι, από πού θα ξεκινάει το αφορολόγητο, πόσο θα είναι κτλ. Να το αφήσουμε λιγάκι. Πότε θα το νομίζω ξέρουμε ότι, αυτό, να αφήσουμε στην άκρη τα σενάρια αυτών των ημερών. Στον προϋπολογισμό δεν το ξέρουμε νομίζω. Αυτό θα πάει μετά τον προϋπολογισμό. Όχι, όχι, στον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι. Επειδή συνήθως μπαίνει στον προϋπολογισμό. Το φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι αυτό. Όχι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Βάζει το προϋπολογισμό στο πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμό μιλάει για ένα ποσό που θα πάρουμε από το φόρο εισοδήματος. Πώς θα γίνει αυτό, το βγάζει το φορολογικό νομοσχέδιο. Το πώς θα κατανεμηθεί έχει να κάνει με τον κώδικα φορολογία εισοδήματος. Προφανώς όμως. Το εισόδημα που θα εισπραχτεί το 2016 για τον προϋπολογισμό που μας έρχεται έχει να κάνει με τα εισοδήματα του 2015 που θα φορολογηθούν με τον νόμο που είναι σε ισχύ. Συνεπώς, οι αλλαγές στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και οι κλίμακες που μιλάμε και όλα τα σενάρια τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι έχουν να κάνουν με τα εισοδήματα που θα προκύψουν 2016. Από την 1η του 2016. Να συγκαθαρίσουμε κάτι, ότι η φορολόγηση το 2016 θα γίνει με βάση την νομοθεσία τη σημερινή. Όχι. Με βάση. Αλλάξει. Η φορολόγηση των δηλώσεων που θα κατατεθούν το καλοκαίρι το 2015 για το 2015 ναι, θα γίνει με την τωρινή νομοθεσία. Με τη σημερινή νομοθεσία. Με τη σημερινή νομοθεσία. Άρα οι αλλαγές για τις οποίες μιλάμε είναι, θα εφαρμοστούν από την υποβολή δηλώσεων του 2017. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς, δεν είναι. Ακριβώς. Αυτό άρα, να το πείτε για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν περιέχονται στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί ακούμε, τώρα. Ό,τι αλλαγές ακούμε δεν αφορούν τα εισοδήματά μας τα φετινά, ας πούμε, αλλά θα αφορούν τα εισοδήματα που θα ξέρουμε που θα έχουμε το 2016. Αυτό μας φαίνεται περίεργο να σας πω γιατί. Η συγκεκριμένη συμφωνία, επειδή είναι μπροστοβαρής,
τι έχει κάνει. Έχει κάνει ότι μας λέει ότι πρέπει να ψηφιστούν μέτρα που θα εφαρμοστούν στο μεσοπρόσωπο της επόμενης πενταετίας. Ναι. Άρα τι λέει, ότι θέλω να μου ψηφίσει φορολογικά μέτρα που θα εφαρμοστούν το 16, το 17. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στους αγρότες θα εφαρμοστούν στις δηλώσεις του 17 και του 18 αντίστοιχα. Ναι. Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και άλλα μέτρα πολύ πιο κάτω. Αυτά όμως πρέπει να ψηφιστούν. Προφανώς είναι και το ζήτημα της εμπιστοσύνης, γιατί τα βάλαμε πιο μπροστά. Να ψηφιστούν τους επόμενους τρεις μήνες, τέσσερις, μέχρι τους πρώτους μήνες του 2016 πρέπει να έχουν ψηφιστεί όλα αυτά τα ζητήματα, για να έχουν να πατήσουν και να χτίσουν, ας το πούμε, τα έσοδα του κράτους για το μεσοπρόθεσμο διάστημα τα επόμενα πέντε χρόνια. Λοιπόν, μόνο έμφυα ανάλλαζε, αν υπήρχε τώρα νομοσχέδιο, θα μπορούσε να εφαρμοστεί δυνητικά από τον Μάρτιο του 2016. Αν λοιπόν, άλλαζε. Γιατί και κύριε Ξενά, και ένα δευτερόλεπτο για να το πω. Και πόθεν έσχε, πέστε μας πόθεν έσχε. Και πόθεν έσχε, επίσης να μας πείτε μαζί με αυτό που θέλετε να πείτε, πείτε και το πόθεν έσχε. Μέχρι πότε πρέπει να κατευθούν τα πόθεν έσχε, είναι πολλοί κόσμος πια. Τα πόθεν έσχε πηγαίνουν μαζί με την ημερομηνία των δηλώσεων, δηλαδή πρέπει να κατευθούν τρεις μήνες μετά την ημερομηνία των δηλώσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική διαδικασία ενώ προβλεπόταν. Πηγαίνει από χρόνο σε χρόνο, είναι πάλι χειρόγραφο το πόθεν έσχες. Να πούμε και κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει συνεχώς στην εκπομπή σας και το αναδεικνύουμε. Ναι. Είναι η μειωμένη εισπραξιμότητα του ΦΠΑ στη χώρα μας. Ξανά η Κομισιόν έβγαλε μια έκθεση, την οποία λέει ότι υπάρχει πάλι μειωμένη εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Είναι για κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ χάνουμε τα 35, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα 15 ευρώ. Άρα έχουμε ένα κενό τη τάξη των 20 ευρώ σχέση με το μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεχνικό το θέμα. Αυτό το κενό ισούται με 6 δισεκατομμύρια ετησίως, δηλαδή λοιπόν, 2,5 ευρώ. Όσο μεγαλές αυξηθούν οι πληρωμές με πλαστικό χρήμα, θα μειώνεται το. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Επιστρέφουμε με τον κύριο Σάβαρο Μπόλη, ομότιμο καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, τον δικηγόρο και εργατολόγο. Θα μιλήσουμε για τις συντάξεις. Περιμένουμε τα ερωτήματά σας. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε μαζί τους.